Χιονίζει! Γιατί χιονίζει, πες μου λίγο γιατί χιονίζει. Ποιος είναι ο λόγος που χιονίζει αυτή τη στιγμή? Την άλλη εβδομάδα 17 βαθμούς Κελσίου και όλοι να αρρωστήσουν. Φαίνονται όλα ξεκάθαρα. Ναι, ρε, λοιπόν, σε ένα στενό έξω. Από ποιο μαγαζί? Δεν φαίνεται, είναι ανάποδα τα γράμματα σου έχω πει. Καρβουνιάρικο! Καρβουνιάρικο, μαλάκα, εντάξει, ωραία. Και εδώ τα ξυλάκια που προεξέχουν, στο κάτι καλό συμβαίνει. Είναι το βρώμικο που δεν είναι βρώμικο, αλλά είναι βρώμικο. Δεν μας κορνάρει. Σίγουρα έχει. Καρβουνιάρικο που δεν είναι βρώμικο, αλλά είναι βρώμικο, αλλά δεν είναι, αλλά είναι και είναι τεράστιο. Έχει κάρβουνο, είχε κάρβουνο. Πρέπει να είχε κάρβουνο. Είχε κάρβουνο. Γιατί μυρίζει έτσι. Κάρβουνο, κάρβουνο, κάρβουνο. Παλιδρόμηση αυτή. Κάνει κακιά δουλειά, ρε. Χρόνο. Μπορώ να έχω λίγο νεράκι. Ναι, εντάξει, πρέπει να το κόψουμε αυτό. Αυτό το αστείο δεν είναι αστείο. Το νερό είναι λες και βγήκε από το ψυγείο. Δώσε λίγο νερό. Α, βάλεις τέτοιο νερό στο λαιμό σου, τα παγώσεις. Από το ψυγείο. Έχει κακή αντιλιά, ρε Μάρι, δες για μου. Θα κάνει πολύ overexpose. Ναι, θα κάνει overexpose. Μαγικό. Τώρα σε αρέσει αυτό. Λύθηκε το πρόβλημα. Τώρα είναι τέλεια. Το ότι δεν το, την κρατά τη σακούλα δεν την αφήνω. Πεινάω! Πεινάω! Άσε να κάτω. Άσε την κάτω, είναι σακούλα. Τελείωνε. Πεινάω, πεινάω, πεινάω. Άρχισε να βγάζει πράγματα. Βγάλε τα τεμάχια πρώτα, ξέρω εγώ. Ωραία, μαλάκα τι είναι αυτό! Μας κοιτάνε από τον δρόμο. 5 χρόνια μας ζητάτε να πάμε στο Καρβουνιάρικο! Ναι, γεια σας. Μια τέτοια θέλω να κάνω, μια μήνυση. Απογορεύεται τόσο πολύ. Η ποσότητα είναι τεράστια. Μυρίζει λεμόνι. Σχοι. Αυτό είναι δικό σου. Μάλλον. Τώρα ποιο είναι δικό σου του Μάριο, δεν ξέρω. Ή για πήρατε. Εγώ βάλα και Tyro Salad. Tyro. Τύρο σαλάτα. Tyro ή Iowa. Ωραία, μαλάκα. Μήνυση. Αυτό είναι δικό σου. Έχει Tyro Salad. Πρέπει το δικό μου και πούσε μαλάκα. Ωραία, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για την ποσότητα. Ωραία. Δεν φαίνεται πόσο έχει μέσα. Έλα λίγο thumbnail, λίγο thumbnail. Δεν φαίνεται πόσο έχει μέσα. Τηλέφωνο, thumbnail όλοι, πάμε. Κυριάκο, όλα μέσα ρε μαλάκα. Πεπέντια. Μάλλον, γιατί... Δεν φαίνεται πόση πανσέτα έχει μέσα. Έχει κάτι. Πού κόβω είναι αυτό, γιατί καίει έτσι. Μαλάκα πήρε στο καυτερί. Σε βρωμικά δίπλα. Συγγνώμη. Όχι, έβαλα έξτρα πού κόβω. Σε βρωμικά δίπλα, παιδιά, δεν καίγεται. Τι βρωμικά. Πώς το τρώω. Καταρχάς το ψωμάκι είναι λες και είμαι στο Λος Άντζελες. Γιατί είναι τόσο μαλακό! Και τρώω crab roll. Ωραία. Αυτό είναι για επαγγελματίες. Όντως. Γιατί είναι τόσο μαλακό. Μαλάκα, ναι. Ναι. Mm-hmm. 2.70. Πω. Τοπ. Μόλις είναι τοπ. 2.70. Τοπ. Έσπασε. Τι παντσέντα αυτή. Ωραία. Είναι το πιο value for money φαγητό στη Θεσσαλονίκη. Change my mind. Ματζάρις. Βάρκα τρέν. Μαζί με κοκακόλα. Μαζί με κοκακόλα. Δεν βγαίνω μάνα μου. Ισχύει δεν βγαίνω. Ακουμπάει ματζάρι δηλαδή. 70. Ούτε τέτοιο μαλάκα. Σου βάλε μέσα. Ούτε γύρω. Χθες. Πότε κάναμε το βίντεο, 3,5 ευρώ είχε ο γύρος. Ναι. Έξω να χρονίζει της πουτάνας. Βγάζει ήλιο. Με ήλιο όμως. Κάτσε εγώ να δείξω. Ήλιο και βρέχει. Και χρονίζει. Εγώ ζωρίζω. Μαξί είπαμε να βάλει και λεμόνι στην πανσέτα και έχει πανιάσει το ψωμί από τα λεμόνια και τα...
εδώ είναι true. Ψάρι. Πω. Τι έχουμε πάρει, παντσέτες όλοι. Παντσέτα όλοι. Εγώ δεν τρώω σαλάτα, απ' όλα. Εγώ απ' όλα χωρίς κρεμμύδι. Εγώ πατάτα. Εσύ χωρίς πατάτα. Μόνο πατάτα. Μόνο πατάτα. Τώρα θα τραβούσαμε με κλειστό, αν δεν το λύεις. Ναι. Μα θες, ναι. Άρα δεν θα τραβούσαμε εμείς. Ναι. Ωραία. Αυτομάτως, αυτό το μαγαζί μπαίνει μέσα στην top 5. Ναι. Που πρέπει να επισκεφτείς στη Θεσσαλονίκη. Τέλος. Δηλαδή όταν ακούς φτηνό φαγητό Θεσσαλονίκη, καρβουνιάρικο. Διαδομήντα, διαδομήντα, διαδομήντα. Αγόρασε τη Χριστίνα. Γιατί να την αγοράσεις, από πού. Ψώνησε. Ψώνησε τη Χριστίνα, ναι. Ωραία, αυτό είναι ένα σάντουιτς. Κανονικό, 3 ευρώ το πλέον αυτό. Και είναι το μισό από όσο έχω φάει. Εδώ μεταξύ, λέει ο Παύλος, τι είναι έτοιμο. Βάζει λέει διπλές μερίδες, λέει, δεν το μένει καλά, λέω ό,τι να είναι. Το διπλές. Μέσα έχει 3 παντσέτες. Ναι. Στα γεράδικα, 3 ευρώ, μια προσετούρα τέτοια. Ο Ματζάρης τα έλεγε μαλάκα. Έχετε μάθει ακριβά. Πάρε το τι γίνεται, είναι σπάσεις. Τρου. Να, κάτσε να δείξω λίγο μια παντσέτουρα. Και τι ψήσιμο έχει, ε. Μαλάκα, άστο. Δες το, δες το, δες το, δες το, χαμό το σπίτι. Γιατί με έχεις τέχει κομμένα σαν παντσετάκια. Ναι. Και τα πετάει μέσα. Ναι. Ωραία, μπορεί να πεθάνω τώρα. Διστάθηκα πάρα πολύ. Με τον μπούκοβο. Εγώ σου είπα βγάλει μπουφάνο μάξες. Καλά, Παύλος δεν είναι. 400 βαθμούς χρειάζεται. Άνοιξε λίγο εδώ μέρα. Θα πεθάνεις μέρα. Θα πάθεις εγκεφαλικό. Πρέπει να περνάω λίγο δύσκολα. Καρδιακό θα πάθεις. Άνοιξε λίγο εδώ να παίρνει ανάσα το σώμα σου. Όχι, δεν πρέπει. Θα δούμε χρυβό το γυμνικό. Ήρθε ο βασιλιάς. Άλπα. Δεν μπορώ. Το μόνο στο κινητό σου μπορούσε να δει. Αυτό θα το δει. Αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό εδώ το φωτάκι κάτι σημαίνει να ξέρεις. Το γράφουμε. Όχι. Ζούμε μια παράλληλη πραγματικότητα. Ο κόσμος έχει τρελαθεί από την καραντίνα. Οι ψυχιατρικές κλινικές στη Βορείο Ελλάδας έχουν 100% πληρότητα. Μια άλλη βγήκε πριν στον μπαλκόνι πάνω με τη μάσκα. Με τη μάσκα στον μπαλκόνι και κατέβαζε κουβά για να της βάλουν τσιγάρα. Στον τρίτο όροφο με μάσκα στον μπαλκόνι μόνη της. Για λεπτά όταν κάποιοι της φοράνε και στο σπίτι. Τι ξέρω να σου πω, εμένα δεν μου φαίνεται περίεργο. Παλιά δεν λέγανε αυτή είναι η μάγισσα, την κάψουμε. Και καίγαν όντως άνθρωπο και το δικαιολογούσαν. Δεν είμαστε ζώα σαν άνθρωποι, δεν έχουμε μυαλό, ρε παιδί μου. Φέρε νερά, κύριε φίλε. Είμαστε ζώα σαν άνθρωποι, ενώ είμαστε ήδη ζώα. Σωστό. Μαλάκα, τρώω, τρώω και δεν τελειώνει, βγαίνει κι άλλο από μέσα. Δεν είναι μάγος, ο Χουντίνι. Αυτό είναι το και όσο θέμα. Το βγάζω. Μα είναι, μα είναι σαν δύο σάντουιτς σίγουρα αυτό. Παραπάνω. Και έχει τιμή ενός, οριακά λιγότερο. Δεν έχει δύο παντσέτες, μαλάκα, έχει πάνω, δεν έχει τρεις, έχει παραπάνω τρεις. Έχει νομίζω 5-6 μικρά παντσετάκια. Ναι. 70, μαλάκα. Να ξέρω, το ψωμάκι είναι τόσο φρέσκο που μου θυμίζει αυτά τα ψιστήρια που κάνει στο χωριό με την παρέα και παίρνετε ψωμάκι από το φούρνο και το φτιάχνεις εσύ το σαντουίτσο. Ε. Θυμίζει σαν του ψιστηριού. Ναι. Κάνει πεντανόστιμο. Ναι. Δεν είναι κυρία κομπής. Μα δεν κάνει να διστάσκα. Εμένα το μαλλί. Το μπρούκοβο. Δεν βγάζει το πουβάν. Δεν μπορώ, έχω μουστάρδες. Μου κάτσε τα πέντε. Γιατί μας κοιτάνε όλοι. Γιατί τρώμε μέσα στα μάξι. Και μιλάμε σε ένα κινητό. Ωραία. Μαρέκα, worth. Δεν το συζητάμε καν. Πόσα τέτοια μπορείς να φας.
3. Εγώ εκεί νομίζω είναι το... Εγώ στα 2 θα είναι εντάξει. 2 σκάς, στο 3 κάνεις υπερπροσπάθεια. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Μαλάκα, πολύ ωραίο. Από τα πιο ωραία βρώματα που έχω φάει ζωή μου. Πεντανόστιμο. Ένα μαγαζί, ένα επί ένα. Ναι. Και όλη μέρα ψήνει. Έτσι πρέπει. Αφού ρε μαλάκα, είχε ένα... Oh, ένα... Πάει. Άνια, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Τι μαλλί είναι αυτό. Ωραία, τι τρίτο. Περούκα είναι. Μαλάκα μπορεί. Άνια, άνια, άνια. Δεν ξέρω. Αυτή η γιαγιά μπορεί να τη βρίζω παππού τώρα όλη μέρα και να τη στέλνει να παίρνει πράγματα να μπήκε στο φαρμακείο. Σίγουρα για τα χάπια του παππού. Καταρχά έχει έξω μείον ένα και βγήκε με μια καρταμπορία. Μια... Αυτή η γιαγιά έχει περάσει πολύ μεγάλη φίλη. Γάμισε τα μαλάκα. Εγώ θέλω να ρωτήσω σε όλους εσάς. Τα βιντεάκια που γυρνάμε εδώ στο μάξι σας αρέσουν. Είναι τηλεόπτικ. Καναπέ. Καναπέ σίγουρα, αλλά τώρα επειδή, άκου να δεις, επειδή κάποια μαγαζιά δεν έχουν delivery και πρέπει να πάμε εμείς στα μαγαζιά, πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια. Και επειδή εξοχιονίζει και δεν μπορούμε να καθίσουμε σε μαγαζί. Συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν μπορούμε. Συγγνώμη. Εδώ σας αρέσει. Καλά είναι. Εντάξει. Ο ήχος καλά είναι. Ο φωτισμός. Άπιες από το νερό, παθαίνεις αμυγδαλίδα με τη μία. Ναι. Όχι, μα... Για μένα είναι ότι χειρότερα αυτή τη στιγμή τώρα. Ναι. Και δεν μπορούσα να μην. Δεν θα πιεις τώρα, θα περάσεις άσχημα. Όχι, είναι. Τι θα πιεις. Μια γουλιά, μια γουλιά. Θα πάει αμυγδαλίδα, πεθάνει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μαλάκα, υπερ-worth μαγαζί. Δεν υπάρχει. Όλοι νομίζατε ότι τελειώσαμε, ρε μαλακίσου, καλή τα κρύα. Γιατί να τους κρύω, ρε, το νερό. Όλοι νομίζαν τώρα, όλοι τώρα νομίζαν ότι τελειώσαμε. Βγάλε τα κρύα. Γιατί το νερό να είναι μέσα στην κατάψυξη. Έτσι. Πρέπει να είναι δύσκολο. Μα ήταν εύκολο, δεν θα ήταν για μας. Δεν θα δω πόσο κρύα φαίνεται. Με αυτό το νερό δεν ξύδιψας. Ναι, πίνεις λίγο και λες, τι είναι αυτό. Ωραία, μπορείς να βγάλεις λίγο τα κρύα. Όχι, ρε μαλακά. Γιατί το μαλλί πετάει έτσι. Εσύ, ρε μαλακά, μπορείς να σκουπιστείς που είσαι εδώ με τις μουστάρδες. Δεν λερώθηκα. Πώς φαίνεται ότι δεν λερώθηκα. Χαίρετε. Μαμά είναι. Δυτικά. Δυτικές μάνες. Υπάρχει κάποιος λόγος που δεν βγάζετε τα κρέατα. Δεν τα έχω εγώ. Βλέπετε το μαλάκα πως κρίνει το νερό. Δεν καταλαβαίνω τι πήρα τόση ώρα. Ναι ρε, απλά το βάζεις στο στόμα. Τώρα ξέρεις τι, με αναγκάζεις να κάνω μοντάζ. Εκεί που δεν θα έκανα, τώρα πρέπει να κάνω. Εντάξει, ένα κόψιμο θα κάνεις. Γιατί μα θα ήταν ένα κόψιμο. Θα κάνεις ένα κόψιμο. Όχι, ρε μαλάκα. Γιατί έχει παντόφλα την Κατερίνα για αυτό που πες πριν. Τι είπε πριν. Για τις μαμάδες. Όντως. Ναι, ισχύει. Δεν βλέπει τα βίντεο. Δεν λέω τι να καταλάβω. Αν το δει κάποιο, θα το πει. Μα δεν θα ξέρει. Ρισκάρει το πρόβλημα. Ούτε καν. Μα δεν ξέρει καν τι είδα. Δεν βάζει το on-off δηλαδή. Βγάζει μπουφάν και συνεχίζει. Μπράβο. Τώρα σίγουρα θα στάξω ζουμιά που εδώ θα γίνουμε πουτάνα, είμαι σίγουρος. Καίνε. Μ' αρέσει πολύ που χρυσαφίζει το ασημένιο. Μαλάκο! Το σουβλάκι φαίνεται παλιού τύπου. Δεν στάζει, δες, γιατί ξέρουν και έχουν βάλει λαδόκολλα. Ωραία, μαλάκα. Πάρ' το που νομίζετε ότι είστε... Και πεθαίνω. Ένα μπιφτεκάκι φαίνεται άρρωστο. Τρία μπιφτεκάκια. Δεν ξέρω τι βγάζω, απλά κάνω έτσι. Ωραία. Και επίσης, επειδή ξέραμε ότι θα φάμε, ναι, μέσα στα ψωμιά όλα είναι ωραία, είπαμε να πάρουμε να φάμε και τα τεμάχια, να δοκιμάσουμε ξεχωριστά ένα-ένα, να κάνουμε ρηπόρτο. Το σουβλάκι φαίνεται... Το σουβλάκι φαίνεται λίγο τερματισμένο, καντινιάρικο. Λοιπόν, ένας για τρεις. Λεμόνι, ρε μαλακής, βάλτε. Θα γίνουμε πουτάνα, ρε Κυριάκο, ναι, τώρα, μαλακα, μαλακα, μας σταμάτα, ρε μαλάκα. Όντως, όντως θα γαμιστούμε. Λοιπόν, ένας για όλους και όλοι για έναν. Άιντε. Χωριό, ψήσιμο. Χωριό. Κάρβουνο. Χωριό, κάρβουνο. Πω, εμένα έχει όντως κάρβουνο πάνω. Μα είναι όντως κάρβουνο. Ωραία, μαλάκα. Πανηγύρι. Πανηγύρι, ναι. Αυτό εδώ είναι πανηγύρι. Οπα. Είναι αυτός ο βυσματίας που παίρνει, ξέρετε γιατί έχει τόσο φθηνά. Γιατί. Τα παίρνει σε τιμές πανηγυριού. Γιατί είναι πανηγύρι. Μαλάκα τέλειο, σουβλάκι.
Είναι το απόλυτο τετράγωνο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο ωραίο. Ναι, στεγνό. Τρελή, μαλάκα. Μαλάκα, στεγνό. Μαλάκα, δεν είναι το ψέμα μες στο λίπος. Σου πούλησε κρέας ο άνθρωπος. Δεν σου πούλησε. Ναι, όχι, είναι ωραίο. Δεν είπα, μάλλον με παρισέτα μ' άρεσε πιο πολύ, ας πούμε. Μαλάκα, το άλλο το παρισέτα, ρε μαλάκα. Σου βγάζει ακόμα καλύτερο. Ναι. Δες εδώ, παγώνει, μαλί. Τι παράνοια είναι αυτό που είδα τώρα, ρε μαλάκα. Καλό, ναι, αλλά... ενώ το τρως είναι έτσι αρισμένο. Πότε το γιώθεις με σουβλάκια. Όχι, υπάρχουν μερικά σουβλάκια που... νιώθω ότι το μπουχάνωση μπορεί να κραγεί. Μας κάσω. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος, ας πούμε. Να μην έτσι. Που δεν αντίσεις εδώ, είναι να πάρεις λίγο. Λίγο, κατέβασέ το. Όχι, εκεί. Κρατήστε ρε μαλάκες, πώς θα κατεβάσω. Ναι, κάποιος πρέπει να κάνει το... Εγώ δεν μπορώ και να κρατάω και να κάνω και τον... Πρέπει. Δεν γίνεται. Και δεν μου δίνει όμως. Άστο, άστο στο πόδι, γιατί δεν το αφήνεις, πάει κάποιος λόγος. Θα πέσω τα μπιθέ κάτω. Πώς γίνεται. Έτσι όμως, έτσι ξεκουράζει το χέρι μου. Τρελός. Εδώ δεν φαίνονται ρε μαλάκα. Τίποτα δεν φαίνονται ρε μαλάκα, δες εδώ. Ίσα-ίσα το σημαίνει κάνει κακό για το πλάνο, δες. Κατέβασε το. Τους αρέσει νομίζω. Όχι, δεν το θέλει κανείς. Είναι γύφτικο. Λοιπόν. Δες. Γιατί τρώτε τόσο αργά. Πήκε το φως. Και ο Περικλής έστειλε. Δεν θα πρέπει να ήταν εδώ ο Περικλής τώρα. Νομίζω έχει ρεπό πάνω, τον πάρω να πάω να κάνουμε μαλακίες με τον Περικλή. Γιατί δουλεύει πάλι. Ναι, εκεί πήγαμε φάγαμε στο μαγαζί που δουλεύει μαλακιά. Τσίτ. Πού. Τσίτ. Γιουμπάρ, στον Εύωδο. Α, εγώ. Το ξέρω. Το ξέρω. Ωραία. Ήρθε η ώρα. Ωραία, να σου πω κάτι. Δες λίγο, δες λίγο, δες λίγο. Όταν βλέπεις την πόσο... Καταρχάς είναι καμένο. Είναι, 10 ναι. Points. 10 έχει points. Ρίγανη πάνω. 20 points. Είναι juicy. Θα δούμε. 30 points. Έχει τρίχα. Τρίχα έχει ρε μαλάκα. Όχι ρε. Έτσι. Έλα μην είσαι τέτοιος πεπέγκας ρε μαλάκα. Για το... Άρρωσο. Τέλειο, τέλειο. Τρελός. Να μ' αρέσει πολύ. Ό,τι φάγαμε είναι στις γεύσεις μου. Είναι αυτό που θέλω να πάω ένα μαγαζί. Τέλειο. Και έχω σκάσει. Νούμερο ένα μαγαζί στις αγγλίες. Μαλάκα, χθες φάγαμε πιο πολύ ρε φίλε, γιατί σήμερα έσκασα. Γιατί είναι back to back. Είμαστε, είναι το νούμερο ένα μαγαζί στην πόλη. Respect, represent. Για μένα θα είναι νούμερο 2 μετά ματζάρις. Πρώτο ματζάρις. Ωραία, μαλάκα. Είναι πιο νόστιμο σαν το ματζάρι. 2,70 και πεντανόστιμο. 3,90 καραφάκι μαζί με κοκακόλα. Δεν ήταν τόσο νόστιμο, ήταν ποσότητα ωραίο. Αυτό είναι full νόστιμο. Ναι, αλλά έχει τρία πράγματα, ρε φίλε. Ναι, ισχύει. Ματζέζει και σούβλες. Και μου χαρίσει σουβλάκι αρνίσιο. Και προβατίνα. Απαθώ φάγατε ή απλά. Φάγαμε. Αν είναι με τώρα που ναι, ισχύει αυτό που λες. Έχει πολύ πράγμα. Ρε. Είναι πολύ μακριά, ρε μαλάκα. Αλλά είναι πιο εύκολο να πάω εκεί παρά εδώ. Ναι. Εγώ. Από ανακολουθά. Γιατί δεν το φάγατε ρε μαλάκες. Δεν μ' άρεσε. Τίποτα είστε. Σαν λουκάνικο είναι. Τι λέει ρε μαλάκα. Μαλάκα τώρα έχω φάει μπιφτέκια και μπιφτέκια. Τι... τι αυτό. Κλείστο. Στραφώνει στόμα, στραφώνει στόμα, στραφώνει στόμα. Κλείστο, εντάξει. Ωραία, πάμε. Το σιόνι δεν σταματάει. Έναν επίλογο για το φαγητό, πείτε. Λοιπόν. Έχετε τρίτο βίντεο τώρα, αμέσως. Φαντάζομαι. Καρβουνιάρικο, ό,τι καλύτερο. Σε κούλα σκουπιδιών. Εδώ μέσα. Και εγώ έχω εδώ πίσω. Ό,τι καλύτερο. Ναι. 2,70. Είναι μέσα στα top 5 μαγαζιών της Θεσσαλονίκης πρέπει να πας. Top 3. Top 3. Δηλαδή αν θα βάλω top 3, θα βάλω καρβουνιάρικο, ματζάρι, μίμι. Ναι. Και top 2 στα value. Σίγουρα. Σαν value είναι top 2. Για δηλαδή αν 5 μπαίνει σίγουρα μαζί, ίσως και λίγα και καλά. Ναι, μπαίνουν εκεί. Top 2 στα value και top 5 το θέμα είναι μαγαζιά πρέπει να επισκεφτείτε στο σάντουιτς. Πόσα σουβλάκια βάζει. Δεν ξέρω. Σίγουρα 2 ρε φίλε. Μίνιμουμ 2. Minimum. Η άλλη κυρία τότε γιατί είπε θέλω 2 γιατί πήρε πίτα. Πήρε πίτα. Δεν ήταν ψωμάκι, ήταν πίτα. Μαλάκα, τι ξέρω. Δεν συμφέρει. Το σουβλάκι δεν συμφέρει ποτέ στο τσόκο. Το σουβλάκι δεν συμφέρει. Το σουβλάκι είναι φτιαγμένο για να πηγαίνει με την πίτα.
στο ψωμάκι μπαίνει η παντσέτα και μπαίνει και το μπιφτέκι. Σωστό, εσύ αυτό που λες. Οπότε παίρνεις μπιφτέκι, το γεμίζεις, παπρίκα, βάζεις πατάτες, αλλά το πυροριγανί, κρεμίζει ντομάτα, κέτσαπ, μουστάρδα. Όχι κέτσαπ και μουστάρδα, μουστάρδα. Όλο. Έχεις ήδη την παπρίκα. Όλο, όλο, στο διάλο, στο διάλο. Σούπα, ζουμί. Έτσι πρέπει. Μόνο πατάτα παίρνεις και βάζεις και λίγο λεμονάκι. Απλώς τύπος καθημερινή. Εσύ επιλέγεις. Like, share, subscribe. Γεια χαρά, Ντάν. Άργησε λίγο.